Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Τετάρτη, σήμερα 9 Ιανουαρίου 2019, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί, όπως κάθε βράδυ, αυτή την ώρα, τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Μπορείτε πάντα να μας παρακολουθείτε από όλο τον κόσμο, μέσα από το διαδίκτυο στη διεύθυνση επιλογές.tv ή μέσα από το YouTube στη διεύθυνση TV Επιλογές. Και να περάσουμε αμέσως στα θέματα της ημέρας. Η Πατία είναι το όνομα του νέου κύματος κακοκαιρίας που σαρώνει και το νομό μας. Από τις 11.30 το πρωί χιονίζει και στην πόλη των Σερών, ενώ τα παιδιά που πήγαν στο σχολείο αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν. Από νωρίς σήμερα το πρωί ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας με την Ιπατία αυτή τη φορά. Έφτασε η Ιπατία και στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Από τις 11.30 το πρωί χιονίζει στο κέντρο της πόλης. Σε ετοιμότητα είναι ο κρατικός μηχανισμός της περιφερειακής ενότητας σε περίπτωση που χρειαστεί. Ήδη σημειώνονται οι πρώτες χιονοπτώσεις. Μια επικοινωνία που έχουμε με το Δήμο Συντικής, έτσι, Καστανούσα, στις περιοχές εκεί, Ανοπορόγια, σημειώνονται οι πρώτες χιονοπτώσεις, καθώς επίσης και στην περιοχή της Αμφίπολης και καθώς επίσης πάνω από την Αετόπετρα σημειώνονται οι χιονοπτώσεις. Οι χιονοπτώσεις αυτές σταδιακά θα κατέβουν και σε ημιωρινές περιοχές. Πιθανόν επίσης και να επηρεάσουν και παιδινές περιοχές, δηλαδή πιθανόν να μας επισκεφτούν και μέσα στην πόλη των Σερών. Οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, μείον 4, μείον 5 στην πόλη των Σερών, επομένως σε ορεινές και μειωρινές περιοχές θα έχουμε ακόμα πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας είναι ενημερωμένος για το έκτακτο αυτό δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Η υποδιεύθυνση τεχνικών έργων σε ετοιμότητα και χιονιστικά μηχανήματα. Οι Δήμοι με τα μηχανήματα τα δικά τους θα δρομολογήσουν τα δικές τους αρμοδιότητες όσον αφορά το διαδημοτικό οδικό δίκτυό τους. Η αστυνομική διεύθυνση Σερών και τα κατατόπους αστυνομικά τμήματα, η τροχέα, η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς και τα κλιμάκια που διαθέτει, είναι σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα και να συνδράμουν εφόσον το απαιτούσαν οι συνθήκες. 11.30 το πρωί δόθηκε εντολή λόγω της πυκνής χιονόπτωσης να κλείσουν τα σχολεία, ενώ οι δάσκαλοι κάλεσαν τους γονείς να πάρουν τα παιδιά. Ωστόσο, οι σχολικές μονάδες παρέμειναν ανοιχτές για τη φύλαξη των παιδιών που οι γονείς τους δεν μπορούσαν να τα παραλάβουν. Μάλιστα, σήμερα, σύμφωνα με απόφαση των φροντιστών, όλα τα φροντιστήρια θα παραμείνουν κλειστά, ενώ είναι κλειστά και τα ΙΕΚ. Σε ό,τι αφορά την αυριανή λειτουργία των σχολείων, σύμφωνα με απόφαση των δημάρχων σε όλο τον νομό, αυτά θα παραμείνουν κλειστά. Ο Δήμος Συντικής από νωρίς το πρωί επέστησε την προσοχή στους κατοίκους της περιοχής ώστε να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και σε περίπτωση που πρέπει να μετακινηθούν να κάνουν οπωσδήποτε χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Ωστόσο, οι ίδιες οδηγίες ισχύουν για τους κατοίκους όλου του νομού Σερών. Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις των πολιτών, αυτές θα πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη φροντίδα. Θα πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ενώ οι οδηγοί από την πλευρά τους να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες και να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους σε ανηφόρες, κατηφόρες, σε στροφές και γενικά σε σημεία τα οποία δεν διευκολύνουν την πρόσβαση των εκχιονιστικών μηχανημάτων. Να πούμε και κάποια μέτρα, έτσι, να τονίσουμε μέτρα αυτοπροστασίας που προτείνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Έτσι, αν πρόκειται να μετακινηθούμε πεζοί, καλό είναι να είμαστε εντυμένοι με ελαφριά, ζεστά ρούχα, υποδήματα, κατάλληλα έτσι να αποφευχθούν τραυματισμοί λόγω ολισθηρότητας. Αν μετακινηθούμε με το όχημά μας, έτσι ελέγχουμε την κατάσταση του οχήματος, τα ελαστικά, έχουμε αντιολισθητικές αλυσίδες και κάνουμε χρήση εφόσον τα απαιτούσουν οι συνθήκες. Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων πολιτικής προστασίας. Επιλέγουμε, καλό είναι, αν και εφόσον κρίνεται αναγκαίο να ταξιδέψουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και να προτιμήσουμε τους κεντρικούς οδικούς άξονες, να ενημερωνόμαστε για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και βέβαια μέσω της τροχιάς να ενημερωνόμαστε όσον αφορά τη βατότητα του οδικού δικτύου, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι συνθήκες επικρατούν στην περιοχή που πρόκειται να επισκεφτούμε. Βέβαια, περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά οδηγίες και πληροφορίες αυτοπροστασίας μέσα από το site της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και να τονίσουμε για τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης, το 112, έτσι αν κάποιος συμπολίτης μας έχει περιέλθει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω χιονιού, έτσι εγκλωβιστεί, καλούμε άμεσα το 112, είναι μια γραμμή 24ωρης βάσεως, έτσι ώστε να συνδράμουν οι απαιτούμενοι φορείς πολιτικής προστασίας. Και σε κύριε, να καλησπέρισουμε τηλεφωνικά τον Αντιδήμαρχο Έργων του Δήμου Σερών, τον κύριο Ηλία Γκότση, να μας πει πώς
είχε όλη η μέρα η κατάσταση και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Κύριε Γκότση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους συνεργάτες σας, καλησπέρα στους σεραίους πολίτες. Ήρθε και η Πατία λοιπόν να μας εκπλήξει. Ήρθε πολύ δυναμικά και από την Σοφία και από ποιος... Τηλέμαχος. Και από τον Τηλέμαχο. Λοιπόν, κοιτάξτε, από το πρωί περιμέναμε βέβαια, κατά τις 11 ώρα μόλις άρχισε, βγήκαν οι αλατιέρες έξω, αλλά έριχνε το χιόνι, προσέξτε το χιόνι, επειδή ήταν η θερμοκρασία κάτω του μηδενός, 4 βαθμούς, 2 βαθμούς, το χιόνι έπεφτε παγωμένο, με αποτέλεσμα το αλάτι να μην μπορεί, ας πούμε, να λιώσει το χιόνι. Και περάσανε οι αλατιέρες, πολλές φορές περάσανε, και ο κόσμος τώρα το είδε αυτό, από τους κεντρικούς δρόμους, από τις βόρειες περιοχές, μία και δύο και τρεις φορές να ρίχνουν αλάτι, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο, διότι, επαναλαμβάνω, το χιόνι έπεφτε παγωμένο. Όταν το χιόνι είναι παγωμένο, γίνεται, δεν λιώνει, απλά γίνεται, τρύπεται, γίνεται σαν άμμος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δουλεύουν 4 κρέιντερ, 2 αλατιέρες, 4 φορτηγά τα οποία πάνε αλάτι. Κινούνται σε όλο το μήκος και πλάτος του Δήμου, κύριε Γκότση. Και στα 25 χωριά έχουμε αλατοδιανομής. Δηλαδή, τρακτέρια με πίσω τον αλατοδιανομέα και στα 25 χωριά. Δεν έχουμε δηλαδή, δεν ακούσετε κανένα παράπονο από τους προέδρους. Ό,τι μπορούν κάνουν, ελέγχεται η κατάσταση. Όλο το 24ωρο θα δουλέψουμε, εδώ είμαστε στο Δήμο, ελέγχουμε την κατάσταση, βλέπω ότι σιγά σιγά τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο, ήδη το έριξε λίγο στην βροχή, αυτή τη στιγμή δεν βρέχει ούτε και ρίχνει χιόνι. Θα φέρουμε τα κρέιντερ μέσα στην πόλη για να πάρουμε τα όπου υπάρχει πολύ χιόνι. Αυτά. Τι άλλο θέλετε. Άρα είστε ευχαριστημένος από την αντιμετώπιση του φαινομένου. Κοιτάξτε, σύμφωνα με το... Γιατί μπορώ να το θεωρήσω ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο αυτό. Και με τις δυνάμεις που έχουμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν είμαστε, ας πούμε, ένας νομός που να αντιμετωπίζουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είναι στην Κοζάνη, όπως είναι στο Περτούλι, όπως είναι στα Γιάννη κλπ. Εμείς διαφορετικά αντιμετωπίζουμε εδώ το χιόνι. Τώρα τελευταία, ας πούμε, έχουμε λίγο, γιατί κάθε 10-20 χρόνια έχουμε βαρύ χειμώνα. Ωραία. Λοιπόν, και τα μηχανήματά μας δεν είναι αρκετά, όμως με τα μέσα που έχουμε, νομίζω ότι τα καταφέρνουμε. Και πάλι, προσέξτε να δείτε, από τις 11 ώρα ακόμα δεν έχουμε ούτε 12 ώρες. Ωραία, ευχαριστούμε λοιπόν, κύριε Γκότση. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Και μέσα σε 8 ώρες πιστεύω ότι ελέγξαμε την κατάσταση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Και να πάμε μέχρι την Θεσσαλονίκη να καλωσορίσουμε τον κύριο Πέτρο Τάνο. Είναι προϊστάμενος στο γραφείο τύπου. Μάλλον μας έχει πέσει η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να ξαναεπικοινωνήσουμε με τον κύριο Τάνο να μας πει πώς έχει η κατάσταση στους δρόμους της περιφέρειας. Έχουμε τον κύριο Τάνο. Όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι, και από την αμφίεσή μας, το κρύο είναι τσουχτερό στις αίρες, κινείται γύρω στους 0 βαθμούς. Και θα λέγαμε, είμαστε και ευχαριστημένοι με τους 0 βαθμούς, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν μείον 4, μείον 5, μείον 6 και κάποιες ώρες μάλιστα ήταν και μείον 11 βαθμούς. Οπότε τώρα λέμε και ευχαριστημένοι, όπως ακούσατε και από τον κύριο Γκότση, το γυρίζει σιγά σιγά προς την βροχή. Όλοι το ευχόμαστε αυτό για να λιώσουν και τα χιόνια και να μπορέσει ο κόσμος να πάει στις δουλειές του, να εξυπηρετείται τα παιδιά στο σχολείο και να ξαναλειτουργήσει πάλι η πόλη και η ζωή να κελάει κανονικά. Αν έχουμε τον κύριο Τάνο να μας πει πώς είναι η κατάσταση. Θα τον έχουμε τον κύριο Τάνο σε λίγα δευτερόλεπτα να μας πει πώς είχε η κατάσταση στους δρόμους της κεντρικής Μακεδονίας και όλης της Βόρειας Ελλάδας. Κύριε Τάνο, καλησπέρα σας από τις Σέρες. Καλησπέρα σας, κύριε Μαφέρη, ναι. Πώς είστε με αυτή την κατάσταση και καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά σας και στους τηλεθεατές σας.
Η κατάσταση όσον αφορά τις ΣΕΡΕΣ χρειάζονται αυτή τη στιγμή αλυσίδες σε όλο το εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό δίκτυο των ΣΕΡΟΝ, συμπεριλαμβανομένου και, και του κάθε το άξονα της Εγνατίας Οδού, από το 33 μέχρι και το 95 χιλιόμετρο. Οπότε όλα τα οχήματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αλυσίδες. Και επίσης υπάρχει και η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού. Στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα? Όσο αφορά την υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία, στα περισσότερα σημεία χρειάζονται και εκεί αλυσίδες, στην Ημαθία, στην Πέλα, επίσης και στη Χαλκιδική, κυρίως στην ορεινή Χαλκιδική, αλλά και στο δεύτερο πόδι, από Σάρτη και Συσικιά. Και επίσης ισχύουν επιπλέον και απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών σε μεγάλα δικά δίκτυα, όπως είναι η Εγνατία και η Εθνική Αθηνών Ευζώνο. Στις γενικές γραμμές δεν είχαμε μεγάλα ατυχήματα ή κάτι άλλο. Ευτυχώς μέχρι στιγμή δεν έχουν παρατηρηθεί σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα και εγώ έτσι πάλι να επαναλάβω κάποιες βασικές συμβουλές, κυρίως σε αυτή την περίοδο που υπάρχουν. Ναι, έτσι επαναλάβετε, δεν πρέπει να τις ακούμε, τις ξανακούμε, αλλά δεν το μαθαίνουμε. Και είναι πολύ απλές συμβουλές. Θα ξεκινήσουμε ότι καταρχήν θα πρέπει να έχουμε πάντα στο όχημά μας αντιολυσιτικές αλυσίδες. Είτε πρόκειται να πάμε σε ορεινή περιοχή, είτε ακόμα και σε παιδινή, καθώς δεν γνωρίζουμε πού μπορεί να υπάρχουν έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Καλό είναι πριν πάμε κάπου να ενημερωνόμαστε για την κατάσταση του καιρού, να έχουμε στο αυτοκίνητό μας αρκετά καύσιμα και όταν οδηγούμε σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, τότε θα πρέπει να έχουμε περισσότερη προσοχή, να μειώνουμε την ταχύτητά μας και να αφήνουμε απόσταση. Ξέρετε, πολλές φορές τα τροχαία ατυχήματα οφείλονται γιατί δεν έχουμε αφήσει μια καλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να αντιδράσουμε γρήγορα και να αποφύγουμε τη σύγκρουση. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές, κύριε Τάνο. Ευχόμαστε να κυλήσει και η νύχτα ήρεμα σχετικά. Και από αύριο εδώ τουλάχιστον αρχίζει να βρέχει. Ελπίζουμε να έχουν λιώσει τα χιόνια και να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα πράγματα να είναι καλύτερα και οι αστυνομικοί της τροχέας εκεί των Σερών είναι σε επαγρύπνηση. Βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στους μεγάλους κεντρικούς δρόμους και στην Εγνατία Οδό, προσπαθώντας να διευκολύνουν τους οδηγούς. Και επίσης ισχύει και απαγόρευση κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα που δεν φέρουν αντιολυσιτικές αλυσίδες. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας καλό ευχαριστώ. Σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Και να πάμε, κυρίες και κύριοι, και μέχρι το Δήμο Ηράκλειας. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Κλειάνης Κουτσακιαχίδης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει πώς αντιμετωπίζουν αυτή την υπατία που ήρθε στο νομό Σερών. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Άσπρα ξεκίνησε η χρονιά, στα άσπρα όμως, αλλά μας κάνει τη ζωή λίγο δύσκολη. Είναι μια άσπρη μέρα, αλλά αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται από τον παγετό και από το πολύ το χιόνι πραγματικά θα είναι μια δύσκολη βραδιά, μια δύσκολη νύχτα. Την προηγούμενη φορά δεν είχε τόσο πολύ χιόνι εσείς, αλλά από ό,τι φαίνεται σήμερα δεν σας ξέχασα. Σας τίμησε. Σήμερα έχει χιόνι σε όλο το Δήμο. Την προηγούμενη φορά είχε χιόνι ο μισός Δήμο. Η κατάσταση ήταν αντιμετωπίσιμη. Όμως αυτό που συνέβη σήμερα με το πολύ χιόνι είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθούμε και άμεσα μάλιστα σε όλα τα σημεία. Άρα προτεραιότητα είχαμε δώσει κεντρικούς δρόμους, όμως δεν τα προλαβαίνουμε όλα, οπότε τα προβλήματα είναι αρκετά. Ας ευχηθούμε όπως προαναφέρατε. Να βρέξει και να μην έχουν προβλήματα αύριο και στα σχολεία αλλά και γενικότερα στην μετακίνηση του χωριστών. Αύριο τα σχολεία είναι κλειστά, έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε? Αύριο είναι κλειστά, ναι. Χιονίζει αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Ηράκλειας? Χιονίζει λίγο. Μάλιστα. Ωραία, πολύ χιόνι, λίγο χιόνι. Ωραία, ας ευχηθούμε εδώ να σταματήσει εδώ αυτό. Έχει προβλήματα η Εγνατία, φαντάζεστε τώρα με ετοιμότητα πολύ μεγάλη, προβλήματα στην Εγνατία. Έτσι ακριβώς. Τα μηχανήματα δουλεύουν συνέχεια εκεί, αλλά η χιονόπτωση ήταν πολύ πυκνή και από πίσω, έτσι να το πούμε απλά, περνούσε το μηχάνημα και από πίσω ξανά πιάνε μέσα στο χιόνι. Εγώ αυτό που έχω να πω στους πολίτες είναι να μην μετακινούνται, δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Και να μετακινούνται, να μετακινούνται με αντιολυσιτικές αλυσίδες. Να παίρνουν δηλαδή μέτρα πολλά. Και να ηρεμήσει λίγο ο κόσμος, γιατί πραγματικά όλοι παίρνουν τηλέφωνο, καλώς κάνουν, ανησυχούν. Αλλά δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα άμεσα. Ασφαλώς. Και δεν είναι ανάγκη και να κινηθούμε απόψε ιδιαίτερα, αν δεν υπάρχει κάτι
το ιδιαίτερο. Μια... Μόνο για σοβαρούς λόγους. Έτσι ακριβώς. Ας καθίσουμε και λίγο, ας κάνουμε λίγο υπομονή και όλα θα περάσουν. Και ας ευχηθούμε να μην έχουμε κανένα ατύχημα, κανένα συμβάν το οποίο δεν θα είναι ευχαριστούμε για κανένα. Κύριε Δήμα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Βράδυ. Καλή χρονιά πάλι σε όλο τον κόσμο. Έχουμε κάποιον άλλον δήμαρχο. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε όλους τους δημάρχους της περιοχής. Από το Κοντρόλ έχουμε κάποιον άλλο δήμαρχο. Τον κύριο Δομοξίδη έχουμε από το Δήμο Συνδικής να μας πει και αυτός πώς είναι η κατάσταση εκεί, διότι ο Δήμος Συνδικής ίσως αντιμετωπίσει τα περισσότερα προβλήματα. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μασφαρινέ και εσάς τους τηλεθεατές σας. Ο Δήμος Συνδικής από το Σαββάτο είναι σε κατάσταση πράκτου ανάγκης λόγω των συνεχών χιονοπτώσεων. Από σήμερα το πρωί, σφοδρότατες χιονοπτώσεις στα βορεινά του νομού και στα ορεινά έχουν γίνει. Τα μηχανήματα του Δήμου μαζί με την περιφέρεια προσπαθούν να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς κατά κύρια προτεραιότητα, τους επαγγελματικούς δρόμους. Αυτή τη στιγμή αποκλεισμένο χωριό δεν υπάρχει, αλλά η κίνηση δεν είναι στην κατάσταση που εμείς επιθυμούμε. Χρειάζεται να κινούνται με αλυσίδες στον περισσότερο δρόμο, γιατί πέφτει συνέχεια χιόνι. Περνάει το χιονιστικό και σε 10 λεπτά ξανά έχει γεμίσει. Καλό είναι να αποφευθούν οι μετακινήσεις κατά το δυνατόν. Δεν έχουν σταματήσει τα χιονιστικά, φορτώνουν συνέχεια και καθαρίζουν τους δρόμους και αλάτι. Κρατήσαμε περιφερειακά με τα δύο κινητικά του Δήμου που δουλεύουν συνεχώς συν τα GCB που έχουν βγει έξω για να καθαρίσουν τους δρόμους. Περιφερειακά έχουμε κρατήσει τα χωριά, προσοχή στις κινήσεις, θα συνεχιστεί η εργασία όλο το βράδυ γιατί βλέπουμε αρχίσει και ποπάζει κάπως η χιονοτήλα η οποία ήταν, η νυφάλη του χιονού ήταν σαν κονφλίξ ήταν πέφτανε, ειδικά στα βορεινά, περιοχή Καστανού. Σε μερικά μέρη παίζει από μισό μέτρο, έχει φτάσει και μέχρι και ένα μέτρο σε μερικά σημεία. Προσοχή λοιπόν στις μετακινήσεις, καλό είναι να αποφύγουν. Έχει αρχίσει, το καλό είναι ότι έχει αρχίσει και κοπάει. Σιγά σιγά πέφτει. Συνεχίζει η χιονόπτωση στο Δήμο σας κύριε Δήμαρχε. Αυτή τη στιγμή πέφτει, αλλά έχει πέσει, έχει καταλαγιάσει. Δεν είναι με εκείνη την ορμή που ήταν όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχετε ενημέρωση για όλα τα σημεία και στο Άγκιστρο, ας πούμε, και στην Καστανούσα, πώς είναι η κατάσταση στο Άγκιστρο πρωτού από... Βεβαίως, βεβαίως, πλήρως. Πρωτού από μια μισή ώρα έφυγαν Άγκιστρο Προμακώνας, ξανανοίξανε πάλι το δρόμο. Τονίζω αυτός είναι της περιφέρειας, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είπατε πριν από λίγο ότι συνεργάζεστε άψογα για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Παρόλα αυτά, στείλαμε ξανά εκεί πέρα χιονιστικό κι εμείς. Δεν πλέον από την περιφέρεια, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Δεν υπάρχει πλέον αλάτι. Λοιπόν, έχουν τελειώσει τα αλάτια, το οποίο δεν φταίει βέβαια και η περιφέρεια, γιατί και λεφτά έχουν και παραγγελία έχουν κάνει και εμείς και δεν μπορούμε να βρούμε πλέον στην αγορά. Δεν υπάρχει στην αγορά, επειδή το κύμα κακοκαιρίας είναι το τέταρτο αυτή τη στιγμή. Και σε μεγάλη έκταση σε όλη την Ελλάδα πια. Σε όλη την Ελλάδα και οι ιδιώτες, οι εταιρείες δεν έχουν αλάτι πλέον. Είμαστε σε τέτοια φάση. Εμείς δηλαδή βρήκαμε από προμηθευτές εντόπιους εδώ πέρα που είχαν αποθηκευμένα τα οποία τα πήραμε όλα. Και συνεχίζουμε να προμηθευόμαστε αλάτι για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους δρόμους μας ανοιχτούς. Ας ευχηθούμε κύριε Δήμαρχε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι θα γυρίσει προς τη βροχή και θα λιώσουν, θα χαριστεί άλλο αλάτι. Αυτή τη στιγμή στη Σιρόκας είναι μείον 4 και στα πιο ορεινά είναι στα μείον 8, μείον 9. Μακάρι γιατί είναι το κρύο αρκετά δυνατό και αυτό έχει κακή επίπτωση. Το καλό είναι ότι επειδή έχουμε προλάβει και έχουμε ρίξει αλάτι προτού πέσει το χιόνι ή κατά τη διάρκεια που έπεφτε, φαίνονται τώρα τα αποτελέσματα στους δρόμους γιατί το χιόνι είναι νερωμένο, δεν μπορεί να παγώσει εύκολα. Στα πλαϊνά βέβαια των δρόμων φαίνεται η διαφορά. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά, καλώς είστε καλά. Καλή δύναμη να περάσει και αυτή η βραδιά. Και από το Δήμο Συνδικής να πάμε στα νότιο-ανατολικά του νομού, στο Δήμο Αμφίπολης, να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αμφίπολης, τον κύριο Κώστα Μελίτο, να μας πει πώς είναι η κατάσταση εκεί που έχουν και παραθαλάσσια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μασλαρινέ, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Βέβαια, χιονόπτωση είχαμε παντού σε όλο το νομό, αλλά μαθαίνουμε ότι στα παραθαλάσσια αρχίζει σιγά-σιγά να γίνεται βροχή. Έτσι είναι. Περίπου έτσι είναι. Είναι βροχή, αλλά όχι καθαρή βροχή. Βέβαια, προς την παραλία
Ισχύει αυτό. Έχει γυρίσει πλέον η χιονόπτωση στη βροχή, όμως στο μεγαλύτερο κομμάτι του Δήμου δεν είναι ακριβώς. Είναι μια παγωμένη βροχή η οποία δεν μπορεί να λιώσει το χιόνι. Απ'ναντίας όμως από το μεσημέρι και μετά είχαμε έντονη χιονόπτωση και όσο νοτιότερα τόσο ισχυρότερη. Φαίνεται ότι το κύμα κακοκαιρίας ήρθε πάλι από τη Χαλκιδική, από τη θάλασσα και όλος παραδόξως είχαμε περισσότερο χιόνι στους παραλιακούς οικισμούς και στα νότια του Δήμου μας. Μέχρι την Παλαιοκόμη πρώτη είχε από το Ροδολίβος μάλλον και προς τα νοτιότερα ήταν πολύ πιο έντονη η χιονόπτωση από ό,τι ήταν στα βορειότερα. Είμαστε όλος ο μηχανισμός έξω από το απόγευμα, ακόμη και αυτή την ώρα. Και εγώ ίδιος έξω είμαι, συντονίζουμε όλα τα μηχανήματα, ρίχνουμε συνεχώς αλάτι για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τον παγετό, να κρατήσουμε τους δρόμους, τουλάχιστον τους κεντρικούς, ανοιχτούς. Βλέπουμε ότι και το κομμάτι της Εγνατίας που είναι στο Δήμο μας, αλλά και ο κεντρικός δρόμος Δράμας Θεσσαλονίκης, παρόλο που περνάνε τα εκχιονιστικά συνέχεια, υπάρχει κάποιο μικρό πρόβλημα. Βέβαια η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, αλλά με μεγάλη δυσκολία όμως. Υπάρχει χιόνι πάνω στους κεντρικούς δρόμους και πάλι ξανά και σε όλους τους οικισμούς. Έχουμε ανοίξει όλα τα κεντρικά κομμάτια των οικισμών και συνεχίζουμε να τα ανοίγουμε όλο το βράδυ, γιατί βλέπουμε ότι η βροχή αυτή η παγωμένη, φοβόμαστε να μην γίνει μια έντονη παγωνιά το πρωί και γίνει χειρότερη η κατάσταση από ό,τι ήταν χθες. Μάλιστα. Οπότε μέχρι στιγμής από την αντιμετώπιση του φαινομένου είστε ευχαριστημένος, κύριε Δήμαρχε. Το καταδύναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Πιστεύω έχουμε υπερβεί και όλοι οι εργαζόμενοι και χειριστές κυρίως των μηχανημάτων. Έχουν υπερβεί τους εαυτούς τους. Είναι τέταρτη, πέμπτη μέρα σήμερα. Συνεχόμενα μέχρι αργά το βράδυ δουλεύουν από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Όπου δεν μπορούσαμε να επέμβουμε με τα μηχανήματα έχουν γίνει ρήψη σαλατιού με το χέρι. Είμαστε ικανοποιημένοι από τη στιγμή που διεξάγεται η κυκλοφορία σε όλο το Δήμο, παντού, σε κεντρικά σημεία των οικισμών, να μπορούσαν να τροφοδοτηθούν τα καταστήματα, να κυκλοφορούν οι δημότες μέσα στα κεντρικά σημεία. Αυτό είναι, πιστεύω, όχι αρκετό, αλλά είναι το κατά δύναμη αυτό που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι σε πολλά στενά σοκάκια, μέσα στα χωριά, σε μικρούς δρόμους, δεν μπορούμε να διαδικτούν εύκολα. Υπάρχει πρόβλημα, το καταλαβαίνω και υπάρχουν και πολλές φορές και ηλικιωμένοι κάτοικοι. Όμως δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τη φύση, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Πιστεύω τώρα με την αλλαγή λίγο την άνοδο της θερμοκρασίας να βοηθήσει να φύγει αυτή η μεγάλη έντονη παγωνιά και θα διευκολύνει και το δικό μας έργο να καθαρίσει πλέον 100% ο Δήμος. Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι και ευχαριστώ και δημόσια όλους τους χειριστές του Δήμου μου που δουλεύουν από το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα, βρίσκονται μέσα στους οικισμούς και με τα εκχιονιστικά μηχανήματα και με τα γκρέντερ και ρίχνουμε αλάτι και καθαρίζουμε ακόμα και τώρα τους δρόμους. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε για την ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Και να πάμε και μέχρι το νοσοκομείο, κυρίε και κύριοι, να καλησπρίσουμε τηλεφωνικά τον διευθυντή τη Ορθοπαιδική, τον κύριο Πέτρο Φαρκάτση, να μα πει αν είχαμε ατυχήματα με αυτή την παγωνιά και τον παγετό. Καλησπέρα, κύριε Φαρκάτση. Καλή χρονιά. Καλησπέρα σα, κύριε Μασολαρινέ. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε εσά και στου καλή χρονιά, καλή χρονιά. Για πετε μα όμω. Θα επόμενο επίση, σαν ορθοπαιδικό που είμαι, όσο το δυνατόν λιγότερε κακώσει και λιγότερα κατάγματα αυτή τη νέα χρονιά, το 2019. Για πέστε μας πώς ξεκίνησε με αυτόν τον παγετό όμως. Μάλιστα, τις προηγούμενες μέρες μας βρήκε όλους καλά προετοιμασμένους στην αντιμετώπιση της. Με τη μεγάλη προσοχή που επιδείξαμε στις μετακινήσεις μας, τόσο με τα αυτοκίνητα όσο και με τα πόδια. Και αυτό το αναφέρω κρίνοντας από τη ροή των περιστατικών που είχαμε στην Ορθοπαιδική Κλινική του νοσοκομείου μας τις προηγούμενες μέρες, η οποία υπήρξε σχεδόν φυσιολογική, όπως τις άλλες μέρες που δεν έχει χιόνι. Και έτσι ευτυχώς λίγοι συμπολίτες μας χρειάστηκαν ορθοπαιδική αντιμετώπιση λόγω πτώσης και κάποιο κάταγμα λόγω λυσιρότητας του δρόμου, λόγω του χιονιά. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ναι. Και εύχομαι να δείξουμε την ίδια και ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στις μετακινήσεις μας, όλοι μικροί και μεγάλοι, στη δεύτερη αυτή επέλαση του χιονιά και να ευχηθούμε να μην έχουμε καθόλου κακώσεις και καθόλου κατάγματα. Πρέπει να δείξουμε όλη μεγάλη προσοχή, μικρή και μεγάλη.
πρέπει να προσέξουμε. Είστε ευχαριστημένοι. Ναι, είμαστε ευχαριστημένοι με την προσοχή που δείχνει ο κόσμος, τις μετακινήσεις του. Βγαίνω μόνο όταν είναι απαραίτητο. Πολύ καλά αυτό, κύριε Φαρκάτση. Κάτι άλλο από το νοσοκομείο έχουμε με τις εφημερίες, τα καταφέρνετε καλά εκεί? Υπάρχει, όσον αφορά την ορθοπαιδική κλινική, έχουμε σημαντική υποστελέχωση όσον αφορά τους ειδικευόμενους γιατρούς. Και δεν είναι αδύνατη ο προγραμματισμός να κάνουμε εφημερίες, ασφαλείς εφημερίες, να προγραμματίσουμε για όλο το μήνα. Ελπίζω να βελτιωθεί προσεχώς. Έχουμε ανάγκη από ειδικευόμενους γιατρούς. Περιμένετε κάποιους ειδικευόμενους? Ελπίζουμε να έρθουν. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι. Στον ορίζοντα δεν βλέπουμε κάτι, αλλά είναι που υπάρχει. Ίσως με κάποιον άλλο τρόπο ίσως βοηθηθεί η ορθοπαιδική κλινική. Ποιος είναι άλλος αυτός ο τρόπος? Αποσπάσεις? Αποσπάσεις ή από άλλο... Από άλλα... Από άλλες ειδικότητες, άλλους ειδικευόμενους. Μάλιστα. Είναι δυνατόν να υπάρξει. Μάλιστα. Κύριε Φαρκάτση, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε να πάει καλά, η χρονιά αυτή. Και μεγάλη προσοχή και πάλι. Να πάει καλά η χρονιά και να μην σας επισκεπτόμαστε τακτικά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Καλό σας βράδυ. Να καλησπίσουμε και τον κύριο Τσανάκα, να μας πει την κυρία Τσανάκα από το Δήμο Καβάλας, τη Δήμαρχο Καβάλας, να μας πει τι γίνεται εκεί. Κυρία Τσανάκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είστε μαθημένοι να μιλάτε σε αρσενικό γένος? Όχι, όχι, είχα συνέχεια άνδρες δημάρχους, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ζητώ συγγνώμη. Είχα άνδρες δημάρχους συνεχώς και τον γιατρό, τον διευθυντή της ορθοπαιδικής επίσης άνδρες και μπερδεύτηκα. Με συγχωρείτε πολύ. Καλή χρονιά. Καλησπέρα σας. Το όνομα Τσανάκας θα μπορούσε να είναι και εσεραϊκό. Έχω, η γιαγιά μου είναι Σεραία. Μάλιστα. Καταγωγή και από τις Σέρες. Πάρα πολύ ωραία. Να θέλετε να σας βγάλουμε δήμαρχο στις Σέρες. Ναι, καλά, θα το σκεφτώ. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Για πέστε μας τώρα εκεί, πώς αντιμετωπίζετε το φαινόμενο? Εσείς έχετε και αρκετά παραθαλάσσια εκεί, νομίζω πρέπει να είστε καλύτερα από εμάς. Όχι βέβαια, γνωρίζετε την Καβάλα. Η Καβάλα είναι γεμάτη ανηφόρες, κατηφόρες, στενάκια και σοκάκια. Πάρα πολύ δύσκολη πόλη, όταν μπορεί να μην μας αγγίζουν οι πλημμύρες, μπορεί όταν βρέχει πολύ όλο το νερό να φεύγει στη θάλασσα, αλλά όταν χιονίζει και παγώνει το χιόνι, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πόλη σε ό,τι αφορά τον αποχιονισμό της. Σήμερα είχαμε ένα φαινόμενο το οποίο κράτησε 2 ώρες, έντονη χιονόπτωση, 12 με 2 το μεσημέρι, και με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν όλα τα αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονταν στο κέντρο. Καβάλα, ξέρετε, έχει 2 δρόμους για να φύγεις από το κέντρο. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτούς τους 2 δρόμους εγκλωβίστηκαν όλα τα γιοταχή της Καβάλας. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα απεγκλωβίσουμε μετά, γιατί μετά το ίσιο που υπάρχει στις κεντρικές αρτηρίες στο κέντρο, ακολουθούν ανηφόρες, κατηφόρες, στις οποίες, όπως καταλαβαίνετε, πολλά αυτοκίνητα που δεν είχαν αλυσίδες δυσκολεύονταν. Μάλιστα. Τελειώνει το πρόβλημα. Διότι περιμένουμε καταιγίδες για το βράδυ, αλλά και χιόνι. Τα σοκάκια μας και τα δρομάκια μας δεν έχουν ξεπαγώσει. Ως εκ τούτου, τα σχολεία και αύριο θα παραμείνουν κλειστά. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Είναι λίγο καλύτερα αυτή τη στιγμή. Δεν χιονίζει. Η θερμοκρασία παρουσιάζει ελαφρώς αυξητικές τάσεις. Βρίσκεται γύρω στους 3 βαθμούς στα ορεινά της πόλης. Της πόλης στα ορεινά. Γιατί στα βουνοχώρια μας οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Μάλιστα. Κυρία Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή δύναμη καλά, για απόψε. Ευχόμαστε αύριο να πάνε όλα καλύτερα. Καλό σας βράδυ. Καλά, καλό βράδυ. Και από την Καβάλα να πάμε στη γειτονική Δράμα να καλησπέρισουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Χριστόδουλο Μαμψάκου, να μας πει πώς είναι η κατάσταση εκεί. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλή χρονιά. Τι κάνετε? Επίσης, καλή χρονιά και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε και εκπεράζω για το δώρο. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Εσείς θα μας ενημερώσετε όμως τώρα, θα μας πείτε πώς είναι η κατάσταση στη Δράμα, μέσα στην πόλη της Δράμας και γενικότερα στο Δήμο της Δράμας. Δεν σας ακούω καλά, άμα θέλετε μην κινήσετε γιατί σας χάνω. Ναι. Αυτή τη στιγμή το χιόνι εδώ στη Δράμα έχει σταματήσει. Υπάρχουν πάρα πολλά μηχανήματα τα οποία έχουμε δρόμους. Προσπαθούμε μαζί με τους υπαλλήλους της πολιτικής προστασίας να κάνουμε διάνυξη των δρόμων, να μην υπάρχει πρόβλημα. Σίγουρα όμως θα πάρει
αυτό την κατανόηση όλου του κόσμου μόνο σε έναν και. Όλα τα σχολεία μας θα είναι κλειστά για να μην κινδυνεύσουν παιδιά και παρακολουθούμε την κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια και τη νύχτα για να μπορέσουμε αρχικά να το στείλουμε. Η θερμοκρασία τώρα πού κειμένεται, σε τι επίπεδο είναι? Περίπου στους 3-4. Πάνω από το 0. Ναι, πάνω από το. Άρα φυσιολογικά θα πρέπει σιγά σιγά να υποχωρεί το χιόνι. Δεν ξέρουμε όμως τις θερμοκρασίες το βράδυ, δεν θα τις δω, δεν θα τις δω η ώρα. Εκεί που πραγματικά αναπτύσσονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες και δυστυχώς όλο αυτό το λιωμένο χιόνι καταλήγει σε πάγωση πολύ. Κύριε Μαυσάκο, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί για έκτακτα περιστατικά, διότι κανονικά δεν πρέπει να κινούμαστε και πρέπει να προσέχουμε όλοι. Είναι ανοιχτοί οι δρόμοι, δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά πλέον θέλει προσοχή. Έχουμε, όπως σας είπα, τρεις αλατιέρες του δρόμου, με αφρική η παιδιά μας, τα οποία ταινίζουν όλους τους δρόμους εδώ στην Κύρνα. Αλλά ξέρετε ότι σε μια έκταση πάρα πολύ μεγάλη, κάνει περίπου μια πόλη. Δεν μπορεί να περάσει. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ και την κατανόηση του όλου του κόσμου. Όπου χρειάζεται κάτι επίγον και περισσότερο από το γιατρό, πάντα κοιτάζουμε να δείτε τι κάνουμε. Πολύ ωραία. Κύριε Δήμα, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Γεια. Σε ίδιο θέμα θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι. Το κύριο σαρώνει όλη την περιφέρεια. Στο βίντεο που ακολουθεί, ας δούμε ποιες περιοχές πλήττονται περισσότερο και ποια σχολεία θα είναι και αύριο κλειστά. Νόμος Εύρου. Κλειστά είναι σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα τα σχολεία στους 4 από τους 5 δήμους του νόμου Εύρου, καθώς ο υδράργυρος παραμένει σε θερμοκρασίες που αγγίζουν και τους μείον 10 βαθμούς Κελσίου. Δράμα. Σήμερα κλειστά είναι όλα τα σχολεία στη Δράμα, ενώ για αύριο η απόφαση αναμένεται αργά το βράδυ. Από νωρίς το πρωί χιονίζει στην Καβάλα. Σήμερα τα σχολεία ήταν κλειστά, ενώ για αύριο θα αποφασιστεί αργά το βράδυ αν θα ανοίξουν. Ξάνθη. Από νωρίς το πρωί χιονίζει στην Ξάνθη και τα μηχανήματα του Δήμου βρίσκονται επιποδός. Τα σχολεία είναι κλειστά. Νόμος Κιλκής. Με απόφαση του Δημάρχου Κιλκής, κλειστές θα παραμείνουν και αύριο οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κιλκής, εξαιτίας της συνεχιζόμενης χιονόπτωσης και των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν με κύρια χαρακτηριστικά τον παγετό και τις χαμηλές θερμοκρασίες. Δήμος Βόλβης. Τη διακοπή των μαθημάτων λόγω έκτακτων και έντονων καιρικών συνθήκων και παγετού για την Πέμπτη σε όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποφάσισε ο Δήμος Βόλβης. Θεσσαλονίκη. Αύριο 5η 10 Ιανουαρίου, λόγω του νέου κύματος κακοκαιρίας που επικρατεί από τις πρώτες πρωινές ώρες, θα παραμείνουν κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες, οι παιδικοί σταθμοί καθώς και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ωραιοκάστρου για λόγους ασφαλείας των παιδιών. Επίσης, το Δήμο Λαγκαδά. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία. Κλειστές επίσης θα παραμείνουν οι μονάδες των ΙΕΚ, τους ΔΕ, τα ΚΔΑΠ και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Λαγκαδά. Ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη έλαβε την απόφαση να παραμείνουν κλειστά αύριο τα σχολεία σε όλες τις περιοχές του Δήμου. Τέλος, κλειστά θα είναι και αύριο τα σχολεία στο Δήμο Κορδελιού και Ευόσμου. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με τα επόμενα θέματα της ημέρας. Να πάμε για την δεύτερη ευκαιρία που δίνει ο νόμος σε όσους δεν πήραν κοινωνικό μέρισμα. Όσοι λοιπόν δεν πρόλαβαν να κάνουν τα χαρτιά τους, μέχρι την 5η 17 Ιανουαρίου θα ανοίξει και πάλι διαδικτυακή φόρμα για το κοινωνικό μέρισμα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου. Από την ερχόμενη 5η 17 Ιανουαρίου ανοίγει η πλατφόρμα για το κοινωνικό μέρισμα. Η πλατφόρμα θα ανοίξει για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων. Πρώτη περίπτωση. Δεν επιβεβαιώθηκε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός που συμπληρώθηκε στην αίτηση ανήκει στο δικαιούχο του μερίσματος. Δεύτερη περίπτωση. Δεν επιβεβαιώθηκε μέσω της υποβολής φορολογικών δηλώσεων η μόνιμη διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, αλλά εκείνος ήταν εγγεγραμμένος άνεργος στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για 12 μήνες κατά το έτος μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, πάντως, όπως και το 2017, έτσι και φέτος, η άσκηση του κοινωνικού μερίσματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Να υπενθυμίσουμε ότι την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου έγινε η δεύτερη καταβολή του κοινωνικού μερίσματος 2018 σε 196.099 δικαιούχους νοικοκυριά, που αντιστοιχούν σε 456.835 ωφελούμενους, συνολικού ύψους 92.610.125 ευρώ. Συνολικά το κοινωνικό μέρισμα του 2018 έλαβαν 1.659.452 δικαιούχοι νοικοκυριά, που αντιστοιχούν σε 3.708.719 ωφελούμενους, συνολικού ύψους 768.739.375 ευρώ. Ο όγκος των αιτήσεων που υποβλήθηκε ανήλθε σχεδόν στα 4 εκατομμύρια. Όπως και πέρυσι, υπήρχαν έμεσα ωφέλη από την ενημέρωση στοιχείων των πολιτών στις διάφορες βάσεις δεδομένων και διόρθωση λαθών. Επιπλέον, για πρώτη φορά εφαρμόστηκε με επιτυχία ο έλεγχος του αφημί στον τραπεζικό λογαριασμό που ο δικαιούχος του μερίσματος είχε δηλώσει για την καταβολή του, προκειμένου να αποφευθούν λάθη στην καταβολή. Γοργοπόδαρε Ερμή, τρέξε να παραδώσεις μήνυμα στους θνητούς. Οι θεοί συμφώνησαν και τους παραχωρούν το νέκταρ. Μα αυτό αναβλύζει από τις Ολύμπιες πηγές. Πού θα το βρίσκουν? Στα ψυγεία, μυαλέ. Να, γιατί έχεις πόδια. Αναψυκτικά νέκταρ. Τι μας κάνει να ξεχωρίζουμε? Ότι είμαστε γεννημένοι για τα μεγάλα παιχνίδια. Και στα μεγάλα παιχνίδια θέλουμε να παίζουμε με μεγαλύτερες. Πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις. Μπες στο νέο πάμεστοίχημα.gr με νέες, ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις. Πάμεστοίχημα.gr. Ο ΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας με τροπολογία το νέο σύστημα διορισμών των μόνιμων εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το νομοσχέδιο με τη μορφή του επείγοντος αναμένεται να ψηφιστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας με τροπολογία το νέο σύστημα διορισμών των μόνιμων εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο σχέδιο νόμου Συνέργειες ΕΚΠΑ, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μετατεΐ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Πολυμνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις. Με τη μορφή του επείγοντος, το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η τροπολογία προβλέπει νέα κριτήρια για τους μόνιμους διορισμούς βάσιμο οριοδότησης σε τρεις πυλώνες: προϋπηρεσία, ακαδημαϊκά προσόντα και κοινωνικά κριτήρια. Την προκήρυξη και ευθύνη της διαδικασίας διορισμών θα αναλάβει το ΑΣΕΠ με σύστημα οριοδότησης κριτηρίων μέσω προκήρυξης κάθε 2 χρόνια, χωρίς γραπτό διαγωνισμό και με ενιαίο σύστημα οριοδότησης για μόνιμους και αναπληρωτές. Το Υπουργείο Παιδείας έχει δεσμευτεί για το διορισμό 15.000 εκπαιδευτικών μέσα στην επόμενη τριετία. Για το σχολικό έτος 2019-2020 προβλέπεται ο διορισμός 4.500 εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στην αττική αγωγή. Να χαιρετήσουμε όλοι το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια δεσμευόμαστε για διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών είναι θέμα δημοκρατικής συνείδησης, τόνισε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόκλου, μιλώντας στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στη Βουλή σχετικά με το νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι οι διορισμοί είναι κάτι που κέρδισε η ελληνική κοινωνία και όχι η κυβέρνηση. Επίσης, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι το σύστημα δείχνει σεβασμό στους αναπληρωτές, αναγνωρίζοντας μέχρι 120 μήνες προϋπηρεσίας. Και ζήσανε αυτοί καλά και εσείς καλύτερα. Για υγεία, ευεξία και μακροζωία. Η K-Health Κωνσταντινίδης σας παρουσιάζει την κορυφαία υπερτροφή Αρώνια. Το θαύμα της φύσης, η εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα βιολογικά ενεργών ουσιών έχουν άμεσα ευεργετική και θεραπευτική επίδραση σχεδόν σε όλες τις λειτουργίες του οργανισμού. Χυμός Αρώνιας από την K-Health Κωνσταντινίδης, την πρώτη εταιρεία παραγωγής και επεξεργασίας από τα χωράφια μας κατευθείαν στο εργοστάσιο μας για χυμοποίηση χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά. K-Health Κωνσταντινίδης. Γνωρίστε όλα τα προϊόντα μας στη... Ήρθαν τα τριήμερα των σούπερ προσφορών στα Kansas. Τριήμερο προσφορών από Δευτέρα 7 Ιανουαρίου έως Τετάρτη 9 Ιανουαρίου. Όλα τα παιδικά δημητριακά Nestlé 40% φθηνότερα. Ελληνικό βόλιο κρέας χωρίς κόκαλο με 7,95 το κιλό. Όλα τα όσπρια ωμέγα 40% φθηνότερα. Νοπό ελληνικό κοτόπουλο ολόκληρο ή κομμάτια 20% φθηνότερα. Καφές Jacobs εκλεκτός 40% φθηνότερα. Όλα τα υγρά και μαλακτικά πλυντηρίου Dream Team 50% φθηνότερα. Supermarket Kansas. Φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα.
Στην τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε σήμερα στις 11 το πρωί ο Βασίλης Αγοραστός, που έφυγε από την ζωή χθες, τρίτη σε ηλικία 78 ετών. Ο Βασίλης Αγοραστός διατέλεσε αντιδήμαρχος καθαριότητας, πρόεδρος ΔΕΠΚΑ, επιθετίας Γιάννη Βλάχου και επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος Σερών. Από όλους εμάς, από την τηλεόραση Επιλογές, τα θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Στην τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε σήμερα στις 11 το πρωί ο Βασίλης Αγοραστός, που έφυγε από τη ζωή χθες Τρίτη σε ηλικία 78 ετών. Ο Βασίλης Αγοραστός διετέλεσε αντιδήμαρχος καθαριότητας, πρόεδρος ΔΕΚΠΑ επιθητείας Γιάννη Βλάχου και επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος Σερών. Υπήρξε διακεκριμένος αθλητής με συμμετοχή στη διοίκηση του Άρης Θεσσαλονίκης και ιδρυτής του καταστήματος Αγοραστός Σπορ, από τα πλέον εμβληματικά εμπορικά αθλητικών ειδών, στην κεντρική οδό Μεραρχίας των Σερών. Ήταν ένας ιδιαίτερα δραστήριος άνθρωπος, επικοινωνιακός και με πηγαίο χιούμορ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και τελικά κατέληξε χθες το μεσημέρι. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Αυτές, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικότερες ειδήσεις ημέρας από την τηλεόραση Επιλογές. Αγαπητοί τηλεθεατές, από όλους εμάς, καλό βράδυ και καλή χρονιά.